Mercedes AMG Α45 με το δυνατότερο δίλτρο κινητήρα παραγωγής. 2000 κυβικά. 421 ύπη με διπλά τούρμπο. Πολύ γκάζι. Τι καλύτερο λοιπόν από το να βρεθούμε σε μια πίστα. Είμαστε λίγο έξω από τη Μαδρίτη, στην πίστα της Χιαράμα, για να δούμε τις πραγματικές της δυνατότητες. Η πίστα της Χιαράμα έχει μήκος 3,8 χιλιόμετρα. Κατασκευάστηκε το 1967 και φιλοξενούσε αγώνες Φόρμουλα 1 μέχρι το 1981, όπου θεωρήθηκε ότι είναι αρκετά κλειστή και στενή, και έτσι τότε έγινε ο τελευταίος αγώνας. Ο πιο γρήγορος γύρος στο 1.16 περίπου έχει γίνει από τον αξέχαστο Ζιλ Βιλνέβ. Είναι εντυπωσιακό το πώς μεταμορφώνεται αυτό το αυτοκίνητο, έχει δύο χαρακτήρες. Όταν λοιπόν το έχει στο comfort, οι αναρτήσεις είναι πιο μαλακές, το τιμόνι χαλαρό, πιο απαλή απόκριση στο γκάζι, ομαλές αλλαγές, και μόλις το βάλει στο race, το οχτάρι κυβότιο ανεποκατεβάζει απίστευτα γρήγορα. Η αίσθηση, ο ήχος αλλάζει, η απόκριση του γκαζιού, το τιμόνι σκληραίνει. Ένα αυτοκίνητο με διπλό χαρακτήρα. Απίθανο. Έχει λεπτομέρειες που πραγματικά την κάνουν εντυπωσιακή σε κάθε σημείο. Δείτε εδώ πέρα. Δύο διπλές απολύξεις από την εξάτμιση. Μία αριστερά, μία δεξιά. Αεροδυναμικός διαχύτης κάτω. Αεροτομή. Και φυσικά εντυπωσιακό εσωτερικό. Δείτε εδώ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν οι ρυθμίσεις για να γίνει το αυτοκίνητο χειροκίνητο, να αλλάξει όλες τις εξατμίσεις, και ο περιστροφικός διακόπτης για τα διαφορετικά προφίλ οδήγησης. Βγήκε η σημαία του τερματισμού. Κάνουμε περίπου 4 γύρους και μπαίνουν οι επόμενοι. Πάμε να δούμε τώρα λίγο μαζί πώς είναι ο χώρος εδώ, πώς έχει διαμορφωθεί η παρουσίαση για την Α45. Λοιπόν, φτάνοντας κανείς μπορεί να δει τα αυτοκίνητα, η CLA και η Α. Προχωρώντας μέσα πηγαίνουμε στο workshop, όπου εδώ γίνεται η παράδοση των αυτοκινήτων. Από εδώ παραλαμβάνει κανείς τα αυτοκίνητα και οδηγεί είτε στην πίστα, είτε μπορεί να δει τους εναλλακτικούς δρόμους που μπορεί να πάει να οδηγεί στις προτινόμενες διαδρομές. Εδώ είναι ένα εκθεσιακό ταμπλό, ας το πούμε έτσι, όπου μπορούμε να δούμε πώς είναι το εσωτερικό της Α45. Απέναντί μας είναι τα κράνη, διαφορετικά μεγέθη για όλους, μπαλακλάβες. Τα πι της πίστας. Τώρα όλα τα αυτοκίνητα είναι μέσα, μόνο μια Α45 είναι εδώ. Και πάμε να ανέβουμε προς τα πάνω, τελειώνοντας κανείς τις δοκιμές του, την οδήγηση. Ανεβαίνει στο πάνω μέρος της πίστας, πάμε μαζί να το δούμε. Είναι ο χώρος για press talk, διάφοροι ειδικοί μπορούν να σου δώσουν πληροφορίες για το αυτοκίνητο. Και χώρος ξεκούρασης. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και ο κινητήρας Α45. Αυτό το διαμάντι που λέγαμε, ο δίλητρος. Πάμε λίγο να τον δούμε. Νάτος ο κινητήρας. Με την υπογραφή του μηχανικού που τον έχει κατασκευάσει.